εάν κρατήσω με δυνατή και ζωντανή την ορθόδοξη χριστιανική μας πίστη και ζωντανή και ειλικρινή και τίμια με πνεύμα θυσίας την αγάπη μας για την πατρίδα μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε και δεν υπάρχει λόγος να έχουμε ούτε αίσθημα ανησυχίας, ούτε ανασφαλείας, όπως ο Χριστός μας κράτησε και η Παναγία τόσα χρόνια θα μας κρατήσει και τώρα, και μακάρι να κρατήσει και όλους τους λαούς που γίνανε γύρω μας και όλο τον κόσμο. Είδατε τι κακό γίνεται, και ένα κορυφαίον κακό, το λέω σε όλους σας, στη δική μας την πατρίδα είναι το χθεσινό βραδινό. Εγώ έμεινα ενεός που λέω, με ανοιχτό το στόμα, ότι ο εκρηκτικός μηχανικός, η βόμβα ξέρω εγώ τι είναι, μπήκε ανάμεσα στη Βουλή των Ελλήνων, που είναι πράγματι ο ναός της δημοκρατίας, και στον άγνωστο στρατιώτη που από αθηνικής πλευράς είναι ό,τι ιερότερο έχουμε αισθητό που το βλέπουμε και μπορούμε και να το εγγύσουμε, τον άγνωστο στρατιώτη. Αυτή είναι η αμετανόητη. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω και δεν θέλω να ομιλήσω, μου λένε και πολλοί ότι είσαι και στόχος, δεν με πειράζει, αλλά όμως δεν μπορούμε να μένουμε οι χριστιανοί έτσι απαθείς μπροστά σε αυτά τα θέματα. Πρέπει να εντείνουμε την προσευχή μας, την προσοχή μας, την εμπνευματικότητά μας, την αφοσίωσή μας στην πατρίδα. Και δεν διστάζει ο άμβονας να πει σε όλους, πρώτα σε εμάς τους κήρυκες του λόγου, τους αρχιερείς και τους ιερείς, για όσα λάθη κάνουμε εμείς, καλούμεθα σε αυτή την περίοδο που είναι κρίσιμη για την πορεία της πατρίδας μας να μετανοήσουμε. Να μετανοήσουμε και να κοιτάξουμε πώς θα είμεθα απέναντι του Θεού και απέναντι των ανθρώπων και απέναντι της Εκκλησίας καλύτερη. Αλλά σας το λέω για να μην εισμονηθεί αυτό που σας είπα. Εάν δεν υπήρχε και δεν εκρατούσε η Εκκλησία δια των χριστιανών και του κλήρου την ισορροπία της ελληνικής κοινωνίας, θα είχαμε φαγωθεί όλοι, δεν θα είχε μείνει τίποτα. Εάν σήμερα υπάρχουν αυτά, παρά την παρουσία εκείνων που και εις τον Θεό πιστεύουν και την Εκκλησία υποστηρίζουν και τα πάντα εντός αυτής σέβονται και αγάπη του Θεού την αισθάνονται στη ζωή τους και είναι έτοιμοι να θυσιαστούν για τον Χριστό αλλά και για αυτήν την πονεμένη πατρίδα μας. Γι' αυτό λοιπόν εγώ μπορώ να πω, έχουμε μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που είναι μετανόητοι. Η προτροπή από τον Χριστό, από το Ευαγγέλιο και από το Λόγο αυτό το δικό μου, τον ταπεινό αυτή τη στιγμή, σε μένα πρώτο και σε όλους μας είναι μετανοείτε, ίγγι και η Βασιλεία των Ουρανών, εννοώντας η ώρα που θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό και θα δώσουμε Λόγο στο Θεό, ίγγι και δεν είναι μακριά, περνάει σαν το νερό ο χρόνος. Μετανοείτε, μας λέει εμάς η Εκκλησία και εμείς ως ποιμένες της Εκκλησίας λέμε σε όλους σας μετανοείτε και λέμε σε όλους τους άλλους μετανοείτε, σε αυτούς που θίγουν την πατρίδα μας, που τη θέτουν σε κίνδυνο, που σκοτώνουν ανθρώπους, που δημιουργούν μέσα αυτή την αταραχή και χάνουμε το αίσθημα της ασφαλείας οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, χωρίς να έχουμε πόλεμο ή μέσα από τους δικούς μας ή από άλλους οι οποίοι δεν ξέρω από που έρχονται και τι δημιουργούν. Να πούμε μετανοείτε. Όσοι πολιτικοί είστε και μέχρι τώρα μόνο κακό κάνετε ή λέτε για την Εκκλησία, μετανοήστε. Δείξτε αγάπη, δείξτε ενδιαφέρον. Θα έλεγα στους αρμοδίους, δεν θέλω να το πω κατευθείαν όπως το εσχεδίαζα για να μην θίξω κανέναν. Όσοι διοικείτε και ρυθμίζετε και τα οικονομικά και τους φόρους και την επίθεση κατά της Εκκλησίας, πάρτε τα μάτια σας, κοιτάξτε πάνω προς το βορρά. Πάτε στη Ρωσία, πάτε στη Μόσχα. Από το 1917 μέχρι το 1987, μέσα σε 70 χρόνια, ρήμαξαν τα πάντα ο κομμουνισμός στην Εκκλησία. Είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οι μάρτυρες. Και σήμερα ο πρόεδρος, ο Πούτιν και ο άλλος ο Μπέντεν, πώς το λένε με το δύσκολο όνομα, ο Πρωθυπουργός, ενισχύουν την Εκκλησία, πάση θυσία, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Θα στηρίξουμε την Εκκλησία. Πάρ' τα χτήματά σου πίσω που στα είχε πάρει ο κομμουνισμός. Πάρε τα χρήματα που τα χρειάζεσαι να κάνεις κοινωνική πολιτική.
πάρε τα θέματα της διοικήσεως, πάρε τα τεχνικά μέσα, πάρε ό,τι θέλεις, βόηθα το λαό. Και έχουν ξεκινήσει όλοι, είδατε πως έρχονται όλοι τώρα, κατά χιλιάδες, στην Ελλάδα και στα Ιεροσόλυμα κυρίως. 15.000 είναι μέσα στην πόλη των Ιεροσολύμων και προσβλέπουν στα ιερά προσκυνήματα που τα έχουν οι Έλληνες και που θα τα χάσουμε κι αυτά, εάν δεν μετανοήσουμε όλοι, και εμείς εδώ και αυτοί εκεί. Πάρτε τα μάτια σας, κοιτάξτε τη Ρουμανία. Θυμηθείτε το καθεστώς του Σαουσέσκου, τι ήταν εκεί, τι φρίκι ήταν. Έπεσε, ήρθε. Τώρα είναι σοσιαλιστική, η προηγουμένη κυβέρνηση ήταν σοσιαλιστική. Πάρτε αυτό το κτίριο, λέει, τεράστιο, το είχε κάνει εκείνος. Δεν το θέλω, πάρτε το στην εκκλησία, διαδιοικητήριο. Και στην Αθήνα λένε, όχι, δεν θα κάνετε διοικητήριο. Έλεγε ο Σεραφείμ, έλεγε ο Χριστόδουλος, κορόιδευαν όλοι. Ένα διοικητήριο. Είμαστε σε ένα κτίριο που ανήκει, είναι για άλλους σκοπούς της εκκλησίας, αλλά για άλλους σκοπούς που λένε στη Μονή Πετράκη. Για οικοτροφείο, φοιτητικό. Εκεί στεγάζεται η εκκλησία της Ελλάδος που την θαυμάζουν όλοι οι Ορθόδοξοι λαοί. Αφήστε να κάνουμε ένα διοικητήριο για την εκκλησία σε χώρο δικό μας και τα λεφτά τα έχουμε. Από αυτά που δίνετε εσείς και δίνουμε στο κέντρο στην εκκλησία, έχουμε να το φτιάξουμε. Δεν μπορούμε. Είναι και αυτοί που ασχολούνται με το πράσινο και ξέρω εγώ, δικά μας τα εδάφη, να μην κόψετε 3 πεύκα, να μην κόψετε 2 πουρνάρια, να μην γίνει το διοικητήριο. Μετανοήστε να γίνει το διοικητήριο. Για να μην υπό για τον ναό. Το ναό που είναι τάμα του έθνους, πράγματι. Δεν το έκαμε η επταετία το κήρυγμα για το τάμα του έθνους. Είναι από τότε που ελευθερωθήκαμε. Από τον Καποδίστρια. Πρέπει να κάνουμε ένα ναό. Δεν υπάρχει καθεδρικός ναός στην Αθήνα όπως υπάρχει στο Παρίσι, στη Ρώμη, στο Λονδίνο, στη Βιέννη, παντού, στο Μιλάνο, στη Μόσχα. Ακόμα και στη Βουλγαρία με το ναό που έχουν την οσίδη του Αγίου, δεν θυμούμαι τώρα. Λοιπόν, πρέπει να μετανοήσουμε για όσα λάθη κάνουμε, να βοηθήσουμε την Εκκλησία, αλλά να μετανοήσουν και εκείνοι που έχουν τα πολλά χρήματα. Προσπαθούν να τους τα πάρουν, δεν μπορούν να τους τα πάρουν. Πρέπει οι ίδιοι να τα δώσουν για να φτιάξουμε την οικονομία μας. Θέλει μετάνοια και μετάνοια είναι δύσκολη, αλλά είναι έργο Θεού. Είναι έργο σωτηρίας, είναι έργο δικαιοσύνης. Όσοι κλέβετε, μην κλέβετε, φέρτε τα πίσω, λέμε. Μετανοήστε οι Έλληνες. Υπέρ του κοινωνικού συνόλου, υπέρ της πατρίδος, υπέρ της εκκλησίας, υπέρ των θεσμών, υπέρ του στρατού. Δώστε τα στο στρατό. Μετανοήστε, μετανοήστε όλοι και μετανοείτε συνεχώς. Όσοι δεν κάνετε κατά τη δουλειά σας, είτε είστε γιατροί, είτε είστε μηχανικοί, είστε δημόσιοι υπάλληλοι, ό,τι κι αν είστε και δεν αγαπάτε τους ανθρώπους, δεν τους προσέχετε, ή κι αν είστε υπάλληλοι, δεν τους εξυπηρετείτε. Η μεγαλύτερη αρρώστια μέσα στην ελληνική πολιτεία σήμερα είναι η γραφειοκρατία. Εκεί μέσα πεθαίνουν όλες οι ελπίδες του λαού. Στη γραφειοκρατία. Αν το πείτε αλλιώς, είναι η ταμπελιά και η αδιαφορία, η ιδιοτέλεια αυτών που χειρίζονται τις υποθέσεις των πολιτών. Από την κορυφή λοιπόν του κράτους μας και μέχρι τον πολίτη τον πλέον ανώνυμο, γιατί τελευταίος δεν είναι κανείς. Να μπορέσουμε να μετανοήσουμε και να, με έργα, με πράξεις, με πραγματικό ενδιαφέρον για την Εκκλησία μας και για την πατρίδα μας. Δεν θέλω να πω περισσότερα, διότι πάλι θα έχουμε αντιδράσεις, δεν με ενδιαφέρει, αλλά είναι το κήρυγμα του Χριστού. Δεν το λέγω εγώ, δεν το λέει κανένα άλλο βιβλίο. Είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου σήμερα, στην έναρξη ενός χρόνου. Λέει, μετανοείτε και εσείς πολεμάτε την Εκκλησία. Έχω λόγο που το λέω. Γιατί, και ποιοι είστε εσείς. Σήμερα είστε, αύριο δεν θα είστε. Όπως και οι άλλοι ήσαν και σήμερα δεν είναι. Επομένως, είναι ευθύνη όλων μας να δούμε την εικόνα του σημερινού Ευαγγελίου. Επάνω στην κορυφή, η αυτοπαράδοση του προδρόμου και η θυσία του για τον Χριστό, η αποκεφάλισή του γιατί είπε την αλήθεια και πολέμησε την ανηθικότητα, και κάτω η διαδρομή του Κυρίου, Ιεροσόλυμα, Γαλιλαία, Ναζαρέθ, Καπερναούμ, όλος ο χώρος εκεί στην παραλία
που βρήκε και τους μαθητάς του. Και έκαμε αυτό που υπάρχει σήμερα σε όλο τον πλανήτη της γης. Και η θυσία του και το αίμα του ρέει επί εκάστης Αγίας Τραπέζης. Καθεκάστη λειτουργία τις Κυριακές και τις άλλες ημέρες όταν λειτουργούμε για τη δική μας τη σωτηρία και τη συγχώρηση. Τώρα θα κοινωνήσετε εις άφεση αμαρτιών, διότι μετανοήσατε και μετανοείτε. Πρώτος εγώ και εσείς. Και όσοι μας άκουσαν, ας μετανοήσουμε για την πίστη μας πάλι και για αυτή την πατρίδα μας που πράγματι είναι σε κινδύνους φανερούς και πρέπει να τη σώσουμε εμείς οι ίδιοι, όχι με λόγια, με θυσίες και πράξεις και προσφορά. Ο Χριστός μαζί μας και πάλι καλή χρονιά και πάλι ειρηνικά και πάλι δημιουργικά για να συνεχίσουμε την πορεία μας μέσα στην ιστορία όπως θέλει ο Άγιος Θεός. Αμήν.